ουσιαστικά εξελίχθηκε στο δεύτερο ημίχρονο. Στο πρώτο ημίχρονο οι ομάδες ήταν λίγο κουμπαντμένες. Φοβόντουσαν να ανοιχτούν, να παίξουν ένα παιχνίδι ανοιχτό. Στο δεύτερο ημίχρονο ξεκινήσαμε άσχημα γιατί δεχτήκαμε ένα κόλπο στο πριν συμπληρωθεί το δεύτερο λεπτό. Αντιδράσαμε όμως. Προσπαθήσαμε να κρατήσουμε την ισοπαλία, να περάσει η ώρα και να δούμε μετά στο τέλος πώς καταφέρουμε να κερδίσουμε το παιχνίδι. Δεν το καταφέραμε. Συγχαρητήρια στον αντίπαλο και συνεχίζουμε. Ένας αγώνας πάρα πολύ δύσκολος και καθοριστικός για τη μετέπειτα πορεία μας, γιατί είχαμε να αντιμετωπίσουμε έναν αντίπαλο ο οποίος διακρίνεται από την ομοιογένειά του και από την πολύ καλή του παρουσία όλα αυτά τα χρόνια στο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας της Αθήνας. Εμείς έπρεπε να καταθέσουμε πολλά από αυτά που μαθαίνουμε και κάνουμε στην προπόνηση για να μπορέσουμε να βαθμίσουμε στο παιχνίδι. Το πρώτο ημίχρονο εξελίχθηκε ακριβώς όπως τα είπε εδώ ο φίλος. Ήταν ένα παιχνίδι που προσπαθούσαν οι ομάδες να βρουν μια ευκαιρία ώστε να μπουν μπροστά στο σκορ. Έληξε όπως έληξε. Στο δεύτερο ημίχρονο ευτυχήσαμε να προηγηθούμε πολύ νωρίς στο σκορ. Δυστυχώς δεν μπόρεσαμε να το κρατήσουμε, αλλά στην εξέλιξη του παιχνιδιού και εξαιτίας κάποιων ποιοτικών ποδοσφαιριστών που διαθέτει η ομάδα μου, βρήκαμε τις στιγμές μας και βάλαμε το δεύτερο γκολ και μετά το τρίτο και τελικά καταφέραμε να κερδίσουμε έναν άξιο αντίπαλο. Που το μόνο που μπορώ να του πω είναι πολλά συγχαρητήρια για όλα αυτά που κάνει όλα αυτά τα χρόνια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε.